Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της Τετάρτης Δημοτικού. Είμαστε στα ελληνιστικά χρόνια και θα δούμε η Καρχιδόνα να συγκρούεται με τη Ρώμη. Οι Φοίνικες είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με τους κατοίκους της Ισπανίας. Η Ισπανία τότε είχε το εμπόριο του χρυσού και του κασίτερου. Μεγαλύτερη αποικία των Φοινίκων ήταν η Καρχιδόνα, η οποία εξουσίαζε πολλές περιοχές στη Βόρεια Αφρική, την Ισπανία και τη Σικελία. Με τον καιρό έγινε η πιο πλούσια πόλη του κόσμου. Ρωμαίοι και Καρχιδόνοι ήρθαν σε σύγκρουση και πολέμησαν με πείσμα ανάμεταξύ τους. Οι πόλεμοι αυτοί κράτησαν 200 χρόνια περίπου. Νομαστή υπήρξε η εκστρατεία που έκανε ο Καρχιδόνιος στρατηγός Ανίβας εναντίον της Ρώμης. Οι Ρωμαίοι διέθεταν ισχυρό στόλο και κατήχαν πολλές και πλούσιες περιοχές. Ήταν δύσκολο να τα βάλει κάποιος μαζί τους. Ο Ανίβας σκέφτηκε κάτι πολύ τολμηρό, να μεταφέρει τον πόλεμο στην ίδια την Ιταλία. Επειδή όμως δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτή η επιχείρηση από τη θάλασσα, προσπάθησε από τη ξηρά. Ξεκίνησε με πολύ στρατό, υπηκό και ελέφαντες από την Ισπανία και πέρασε τα Πυρηναία. Διέσχισε μέσα σε άπειρες δυσκολίες τις Άλπεις και έκανε εισβολή στην Ιταλία. Οι Ρωμαίοι με πολλές δυνάμεις προσπάθησαν να του φράξουν το δρόμο προς τη Ρώμη, αλλά νικήθηκαν. Ο Ανίβας αργότερα έφτασε μπροστά στη Ρώμη και αυτό έκανε τους Ρωμαίους να νιώσουν πανικό. Δεν στάθηκε όμως πολύ εκεί. Προτίμησε να κατακτήσει τη Νότια Ιταλία. Ο καιρός περνούσε και οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να κάνουν απόβαση στην ίδια την Καρχιδόνα. Οι Καρχιδόνοι ένιωσαν τον κίνδυνο και αναγκάστηκαν να καλέσουν τον Ανίβα να σταματήσει τις επιχειρήσεις στην Ιταλία και να γυρίσει πίσω. Τελικά οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Σκιπίωνα νίκησαν τους Καρχιδόνιους στη Ζάμα το 202 π.Χ. Εκεί νικήθηκε ο Ανίβας για πρώτη φορά. Οι Καρχιδόνοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν πολλά χρήματα και να διαλύσουν το στόλο τους. Αργότερα η Καρχιδόνα άρχισε πάλι να αναπτύσσεται. Αυτό δεν άρεσε στους Ρωμαίους. Ρίκαν κάποια αφορμή, έστειλαν πάλι στρατό και την κατέστρεψαν από τα θεμέλια το 146 π.Χ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.